Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Κάτια Ταραμπάκο, που επέστρεψε φέτος στο Survivor για να συνεχίσει ό,τι άφησε στη μέση πέρσι που αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λόγους υγείας, και ο πρώην σύντροφος της Γιώργος Λάγιος σχολίασε την απόφαση της. Με 10.000 ευρώ την εβδομάδα, φαντάζομαι ότι είναι ένα κίνητρο που πολύ λίγοι άνθρωποι λένε όχι σε κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι για να βγάλει κάποιος αυτά τα χρήματα θα πρέπει να δώσει ένα σοου. Τώρα το τι θα δούμε μέσα από αυτό και ποιο είναι το τίμημα για να βγουν αυτά τα χρήματα, σημαίνει ότι θα θυσιάσουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, γιατί μέσα σε αυτά τα παιχνίδια επιβίωσης βγαίνουν οι φοβίες μας, οι ανασφαλίες μας, κομμάτια του εαυτού μας που δεν έχουμε δουλέψει αρκετά, οπότε πιστεύω ότι μόλις πεινάσει κάποιος, όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια και σε αυτό φαντάζομαι ποντάρει η παραγωγή, είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λάγιος. Δεν έκρυψε δε πως η πορεία της Κάτιας στο παιχνίδι θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα ψηφίσει το τηλεοπτικό κοινό, αφού όπως πιστεύει πως όταν ο κόσμος ψηφίζει, ψηφίζει με βάση ποιος κάνει σοου ή με ποιον συμπαθεί, γιατί φαντάζομαι αν ισχύει το πρώτο, η Κάτια Ταραμπάνκο θα πάει μακριά. Επιτίδες τους βάζουν να υφίστανται τέτοιες κακουχίες, ώστε να μην μπορούν να σκεφτούν, γιατί όταν εγώ δεν δίνω ενέργεια στο μυαλό μου, δυσκολεύομαι να έχω διαυγεία και όταν δεν έχω διαυγεία, δεν μπορώ να διαχειριστώ συναισθήματα και εκεί ξεκινά ο θυμός μου να γίνεται ανεξέλεγκτος. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.